Με βαριέ κατηγορίε για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το Συμβούλιο των Εφετών κατά πλειοψηφία παραπέμπει σε δίκη το σύνολο των βουλευτών τη Χρυσή Αυγή που εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτιά τη στι εκλογέ του 2012, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλή του κόμματο Νίκο Μιχαλολιάκο. Κατά πλειοψηφία, οι δικαστέ του Συμβουλίου παραπέμπουν συνολικά 70 άτομα, οι οποίοι θα δικαστούν ω κατηγορούμενοι για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονίε, επικίνδυνων εγκλημάτων κατά τη σωματική ακυρωτική κεραιότητα αλλοδαπών και Ελλήνων πολιτών και διακεκριμένη οπλοκατοχή αλλά και άλλα στη γερά εγκλήματα. Μεταξύ αυτών που παραπέμπονται, που είναι οι ίδιοι με αυτού που περιέχονται στην πρόταση του εισαγγελέα κ. Ισίδωρου Ντογιάκου, είναι ο επικεφαλή Χρυσή Αυγή και προφυλακισμένο στον Κορυδαλό, Νίκο Μιχαλολιάκο, ο φερόμενο ω υπαρχηγό Χρήσο Παπά, ο βουλευτή Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτέ του κόμματο. Επίσης παραπέμπονται οι συμμετέχοντες στη δολοφονία του Παύλου Φίσα με βασικό δράστη τον κ. Ρουπακιά. Επίση, παραπέμπεται μία ανήλικη κρατούμενη στο δικαστήριο Ανηλίκων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίε συμμετείχε στην επίθεση κατά των Αιγυπτίων ψαράδων στο πέραμα. Η υπόθεση που απασχόλησε την πολιτική ζωή του τόπου αλλά και την κοινή γνώμη με αφορμή κυρίως στη δολοφονία του Παύλου Φίσα οδηγείται στο ακροατήριο μετά από περίπου 20 μήνες δικαστικής έρευνας στον Άριο Πάγο αλλά και το Εφετείο.